Με λένε Ευκολία Γαλλίδου και είμαι καθαρίστρια. Είμαι όντως καθαρίστρια. Και δεν προβλέπεται να γίνω υπουργός. Δουλεύω για 15 χρόνια σε εργολάβους καθαριότητας, σε νοσοκομεία και αλλού. Μιλάμε για εργασιακά κάτεργα για χιλιάδες εργαζόμενους και κυρίως γυναίκες. Είμαστε με μισθούς πείνας και αυτούς το χέρι όσα προαιρούνται από τους εργολάβους. Με μισό ένσημο όσες ώρες και αν δουλέψουν. Η σύνταξή μας για μια πραγματικά βαριά και πολλές φορές κίνδυνη δουλειά, λίγα ψίχουλα στα 67, κι αν μας κρατήσουν μέχρι τότε. Η τρομοκρατία, να υπάρχει μεγάλη τρομοκρατία, να μην μιλήσουμε, να μην διεκδικήσουμε, να μην αποκαλύψουμε, να μην σηκώσουμε κεφάλι. Γιατί τα λέω όλα αυτά, δεν είναι ώρα ούτε να παρακολουθώ, ούτε να κάνω συνδικαλιστική συζήτηση. Τα λέω για να πω ότι αυτό το μέλλον των εργολάβων προγραμματίζουν όλοι οι άλλοι ψήφοι δήμαρχοι και στη Θεσσαλονίκη. Ιδιωτικοποίηση, εργολαβοποίηση τη καθαριότητα και πολλών άλλων λειτουργιών στου Δήμου. Ο κύριος Ταχιάος και οι υπόλοιποι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας το λένε καθαρά. Η συναδέλφισσα μου, κυρία Ματοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ, το πάει διασυσταθλασμένες. Τη ΣΕΠ, λέει, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι εργολάβοι του εαυτού τους, μειώνοντας εκβιαστικά τις απαιτήσεις τους σε μισθό, ένσημο, ωράριο, συνθήκες εργασίας για να πάρουν τη δουλειά από τα χωράκια των εργολάβων. Και βέβαια, κινσέπ σημαίνει όχημα εισόγου μεγάλων επιχειρηματιών στην καθαριότητα του Δήμου και αλλού. Ιδιωτικοποίηση, εργολαβοποίηση, αριστερή αυτή τη φορά. Δείτε κινσέπ στη Θεσσαλονίκη, δείτε συλλογική δημοκρατική επιχειρηματική δράση εργαζόμενων, όπου το μετοχικό της κεφάλαιο βρίσκεται στα χέρια των στάτων μεγάλων επιχειρηματιών, τον πρόεδρο των βιομηχάνων της Βορείας Ελλάδας, του συνδέσμου εξαγωγέων, του ιδιοκτήτη μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην περιοχή. Ωραία κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μας κοροϊδεύουν, κοροϊδεύουν όλο το λαό πάλι. Μας λένε ότι αύξησαν τον κατώτερο μισθό. Κοροϊδία. Από την αύξηση ψίχουλα εγώ, σε μένα έχουν μείνει 39 ευρώ το μήνα. Και σύμφωνα με το φορολόγιο που έχουν σκοπό να πάω, θα μειωθεί. Μπορεί να χάσω κιόλα. Ρωτήστε λοιπόν εμάς τις καθαρίστριες που έχουμε την πείρα τι σημαίνει εργολάβος στην καθαριότητα της πόλης. Πεταμένα λεφτά, τεράστια κέρδη εργολάβων, μεγάλο κόστος για τους δημότες. Χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Γι' αυτό κατεβαίνω στο ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπήρωσης του ΚΚΕ. Για δύο λόγους. Γιατί λέει την αλήθεια και γιατί βρέθηκε σε όλες τις αγωνίες και τους αγώνες μας δίπλα μας και όλοι οι άλλοι μας, ενώ όλοι οι άλλοι μας κυνηγούσαν προστατεύοντας τους εργολάβους. Γι' αυτό καλώ όλους τους εργαζόμενους να στηρίξουν, να ψηφίσουν λαϊκή εισπήρωση.